Θα είναι πολύ σύντομο. Είμαστε από την πρωτοβουλία κατοίκων του Πύρωνα και εδώ έχει μέχρι το τέλος και θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία μας από τις πρώτες δύο συνεδέσεις, τις οποίες έχουμε κάνει ήδη και έχουμε συμφωνήσει για μια προσωρινή τριμετή συντονιστική επιμορφή, την οποία και εκπροσωπώ εδώ. Θα σας διαβάσω μονάχα την πρώτη παράγραφο του κειμένου. Κείμενα έχουμε, μπορείτε να πάρετε όλοι, για να περάσουμε στο διατάφτα. Λοιπόν, είμαστε κάτοικοι του Βίρονα, οι οποίοι παλέψαμε ενεργά για την επικράτηση του περήφανου όχι του λαού απέναντι στην Τρόικα. Θεωρούμε ότι το 61,3% του δημοψηφίσματος ήταν μια σαφή απόρριψη οποιασδήποτε αντιλαϊκή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικάζουμε με την περιφρόνηση και την ανέρεση του όχι από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕ, που το έκανε σε μια μέρα ναι, παρέα με τα υπόλοιπα τελειωμένα μνημονιακά κόμματα. Η παραχάραξη αυτή αποτελεί ξεκάθαρη πλαστογράφηση της λαϊκής εθνικορίας και κραυγαλαία τη δημοκρατική ενέργεια εκ μέρους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕ, που εντελώς αυθαίρετα μετέβασε το αποτέλεσμα στα μέτρα που βόλευε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τόπια ελίτ. Εμείς συνηγορήσαμε ομόφωνα ότι το κάλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι κομματικοκεντρικό. Πρέπει να υπερβαίνει τις περιττές κομματικής περιχαράκωσης. Για μας, η πρωτοβουλία μας πρέπει να δείχνει την αυτοτέλεια σε όλες τις εκφάνσεις. Πρέπει ακριβώς αυτός ο αφορμητισμός, γιατί εντελώς αθόρμητα συσπηρωθήκαμε πριν υπάρξει και κάποιο κεντρικό, παραθυναϊκό και κατόπιν πανελλαδικό κάλυμα, είναι αυτός ο αφορμητισμός που μας συσπήρωσε σε επίπεδο γειτονιάς, αυτή η αναγκαιότητα για δράση δηλαδή, η οποία πρέπει να διαχέει τον λόγο μας και στην επαφή μας με τον κόσμο. Υπάρχος, εκπίπτουμε στα ίδια και στα ίδια και δημιουργείται μια αμφισβήτηση της αυτοτέλειας του εγχειρήματος. Σημαντικό εξίσου είναι για μας ότι η τριμελής επιτροπή, η τριμελής εθνική επιτροπή που έχουμε, να είναι ένα ράσο, έτσι ώστε να διαπαιδαγωγούμαστε όλοι στην ανάλυση των ευθυνών, δηλαδή όσοι μετέχουμε της πρωτοβουλίας, αλλά και να πάρουμε οριστικό διαζύγιο από λογικές ανάπτυξης και εθνοφοβίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή. Ο κόσμος ο οποίος έρχεται στο κάλεσμα συμμετέχει να είναι επίσης και κοινωνός όλης της νομικής λειτουργίας της πρωτοβουλίας και να μπορεί να είναι στα χέρια του. Τώρα εδώ μπροστά μας έχουμε δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι να υποταχθούμε όπως προτάθηκε και η κυβέρνηση σε ελληνική αστική τάξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο όνομα της πάση της ίδιας παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Και ο δεύτερος είναι να απολύσουμε την πολιτική αυτή και να έρθουμε σε ρίση. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τη ευρωφοβία και όλη αυτή τη λογική που λέει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα και έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος δηλαδή έξω από αυτό το κολαστήριο. Να ενισχύσουμε δηλαδή τι. Αυτή την ουσιαστική τάση που διαμορφώθηκε στον κόσμο μετά το δημοψήφισμα. Την τάση δηλαδή την αντιευρωπαϊκή και να την αναδείξουμε. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να βρεθούμε με ένα τυπικό σύνθημα ρήξης πρωτίστως με αυτό το σφαγείο των λαών το οποίο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναδείξουμε δηλαδή τις πρωτοβουλίες στις γειτονιές ακριβώς με αυτό το κεντρικό σύνθημα. Θα τελειώσω λέγοντάς σας, για να μην σας κουράσω, ένα λεπτό μάλιστα δεν τελειώνω αμέσως, ότι με βάση τους σχετισμούς πολιτικούς και κοινωνικούς, σε αυτή τη φάση του αγώνας, πέρα από τον καπιταλισμό που αυτό εξπαχούεται, είναι και αντιαποκυριοκρατικός για εμάς. Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση, σαν νεότεροι Ινδιάνοι που μπορούν να εγκατασπιστούμε τη γη, πάνω απ' όλα. Και είναι ένας αγώνας για την γη, το λαό και για την κοινωνική μας συγγραφέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.